Εξαιρετικά χαμηλοί παραμένουν οι μισθοί στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά, καθώς οι μέσες αποδοχές των Ελλήνων είναι μικρότερες από εκείνες των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός των τροφίμων καλπάζει και η ακρίβεια ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Χαμηλά στη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον μέσο ετήσιο μισθό, κάτω ακόμα και από χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Γύρω στο χιλιάρικο. Αλλά με 10 ώρες τρέπει 30 μέρες. Είναι λεφτά. Χαμηλή μισθή, ακριβά τα πράγματα, τα αγαθά. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται σε 24.067 ευρώ, πίσω δηλαδή από την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία αλλά και την Πορτογαλία. Περίπου 800 ευρώ, 850. 10 του μηνός τελειώνει ο μισθός που παίρνουμε. Με τους μισθούς του 9 θα έπαιρνε τώρα γύρω στις 4.000 ευρώ. Τώρα παίρνω 2. Όταν έχεις μάθει να ζήσεις με 4.000 και έχεις πάρει δάνεια και τα 1.000 είναι δόση, οπότε με 1.000 ζω. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία και το Βέλγιο. Οι χαμηλοί μισθοί σε συνδυασμό με την ακρίβεια που σαρώνει βασικά καταναλωτικά προϊόντα δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση για τους Έλληνες. Στις πρώτες 20 μέρες έχει εξατμιστεί το χιλιάρικο. Θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές. Πιο εύκολα να μειωθούν τα κέρδη των μεγάλων εταιριών παρά να αυξηθούν οι μισθοί. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων και των ποτών στη χώρα μας συνεχίζει να καλπάζει, καθώς σύμφωνα με τη Eurostat άγγιξε τον Οκτώβριο το 10,4% από 9,7% το Σεπτέμβριο, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν τον ίδιο μήνα 7,6%. Ο κόσμος δεν έχει να ψωνίσει, ο κόσμος υποφέρει. Ο προϋπολογισμός του 2024 περιλαμβάνει μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως νέα αύξηση των συντάξεων κατά 3%, αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, επαναφορά των τριετιών, αλλά και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την ερχόμενη άνοιξη. Αδικημένοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που δεν αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς βλέπουν τις απολαβές τους καθυλωμένες στα ίδια επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Εργαζόμενοι που έχουν αδικηθεί είναι αυτοί που με ατομική σύμβαση εργασίας έχουν δει τους μισθούς παγωμένους, κυρίως επειδή παίρνουν μια διαφορά πάνω από τον κατώτατο μισθό ή πάνω από τον κλαδικό μισθό. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα δουν τις τριετίες να εξελίσσονται. Στόχος πάντως, σύμφωνα με τα όσα έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι η αύξηση του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας.